Με αμύωτους ρυθμούς συνεχίζονται οι έλεγχοι από πλευράς των ελεγκτικών αρχών και κυρίως της ελληνικής αστυνομίας σε ολόκληρη την χώρα για την διαπίστωση παραβίασης των μέτρων που ισχύουν από την Δευτέρα 4 Μαΐου για την αποφυγή και τον περιορισμό της διάδοσης του κορονοϊού. Σε αυτό το πλαίσιο είχαμε και την επιβολή των 25 πρώτων προστήμων για την μη τήρηση της ελάχιστης απόστασης αλλά και τη μη χρήση μάσκας. Από τις 25 παραβάσεις που διαπιστώθηκαν χθες και επιβλήθηκαν τα εισάριθμα διοικητικά πρόστιμα, μόλις μία αφορούσε την Ήπειρο. Από την άλλη, σε ό,τι αφορά τους ελέγχους στο οδικό δίκτυο, αυτοί έχουν επικεντρωθεί κυρίως στις εισόδους-εξόδους των πόλεων, καθώς από χθες επιτρέπεται μεν η μετακίνηση εντός της περιφερειακής ενότητας, απαγορεύεται όμως η μετακίνηση εκτός νομού του τόπου κατοικίας. Στις 85 παραβάσεις που διαπιστώθηκαν σε ολόκληρη την χώρα για το συγκεκριμένο μέτρο, οι 8 αφορούσαν στην Ήπειρο και έτσι επιβλήθηκε το πρόστιμο των 150 ευρώ. Μπορεί από χθες 4 Μαΐου να μην χρειάζεται για τις μετακινήσεις μας να διαθέτουμε βεβαίωση μετακίνησης ή να έχουμε στείλει το γνωστό για το προηγούμενο χρονικό διάστημα SMS 13033. Ωστόσο, η αστυνομία συνεχίζει να πραγματοποιεί ελέγχους. Αυτό το χρονικό διάστημα οι έλεγχοι επικεντρώνονται στις εισόδους-εξόδους της πόλης, έτσι ώστε να περιοριστούν οι μετακινήσεις εκτός περιφερειακής ενότητας και βέβαια στην πρόληψη της εγκληματικότητας. Σε ό,τι αφορά πάντως την εγκληματικότητα και με βάση τα απολογιστικά στοιχεία που δόθηκαν στην δημοσιότητα από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Ηπείρου για τον μήνα Απρίλιο, φαίνεται πως υπήρξε μία σχετική μείωση σε περιπτώσεις όπως είναι οι κατασχέσεις ναρκωτικών. Σημαντική ήταν η μείωση αναφορικά με συλλήψεις για παραβάσεις του νόμου περί αλλοδαπών, αλλά και για τις ληστείες, κλοπές και διαρρήξεις. Έτσι φαίνεται ότι κατά τον προηγούμενο μήνα η καραντίνα και οι περιορισμοί που υπήρχαν βοήθησαν ώστε να μειωθούν οι δείκτες της εγκληματικότητας, κάτι που είχε φανεί και με τα στοιχεία του Μαρτίου. Ενδεικτικό αυτού είναι ότι σε ό,τι αφορά τις κατασχέσεις ναρκωτικών, είχαμε την κατάσχεση μόλις 98 κιλών χασίς σε μόλις μία περίπτωση διακίνησης. Συνολικά, σε ό,τι αφορά τις συλλήψεις που έγιναν κατά τον μήνα Απρίλιο, αυτές ανέρχονται σε 214, εκ των οποίων μόλις οι 9 αφορούσαν κλοπές και διαρρήξεις και οι 7 παραβάσεις των μέτρων πρόληψης για τον κορονοϊό, ενώ δεν είχαμε ούτε μία ληστεία. Πιο συγκεκριμένα, με βάση τα απολογιστικά στοιχεία του Απριλίου, για παραβάσεις του νόμου περί αλλοδαπών είχαμε 114 συλλήψεις, εκ των οποίων ένας ήταν διακινητής. Για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών 18 συλλήψεις, για παραβάσεις του νόμου περί όπλων 3 συλλήψεις, για κλοπές διαρρήξεις 9, για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση 1, για διευκόλυνση παράνομης παραμονής στη χώρα μη νόμιμων αλλοδαπών 1 σύλληψη, για εξύβριση, απειλή, αντίσταση, φθορά, ξένης ιδιοκτησίας, σωματικές βλάβες 26 συλλήψεις, για ενδοοικογενειακή βία 13 συλλήψεις, για καταδιοκτικά έγγραφα, αποφάσεις δικαστηρίων, εντάλματα κτλ. 9 συλλήψεις, για παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών 7 σύλληψεις, για παράνομη απασχόληση αλλοδαπού 1 σύλληψη, για παραβίαση σφραγίδας που έθεσε αρχή 1 σύλληψη, για παράβαση τελωνιακού κώδικα 1 σύλληψη, για συκοφαντική δυσφήμιση 5 σύλληψεις, για διατάραξη οικιακής ειρήνης 2 σύλληψεις, για παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων 1 και για παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας σε βαθμό πλημελήματος 2 σύλληψεις. Κατά την ίδια περίοδο, δηλαδή το μήνα Απρίλιο, εξιχνιάστηκαν 4 υποθέσεις απάτης, 16 υποθέσεις κλοπών, 13 υποθέσεις ναρκωτικών, 6 υποθέσεις περιόπλων, 1 υπόθεση διευκόλυνσης παράνομης παραμονής στην χώρα μη νόμιμων αλλοδαπών, 1 υπόθεση διακίνησης παράτυπων μεταναστών και 1 υπόθεση λαθρεμπορίου.